καλησπέρα. Αυτό το όνομα σιδηρόδρομος είναι ουσιαστικά το Ερευνητικό Ινστιτούτο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Μετσοβίου. Και εγώ είμαι ο Νίκος Φραγκάκης, που είμαι ερευνητής εκεί. Θα σας παρουσιάσω σήμερα ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Plaggy, το οποίο είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ανάδειξης της καθημερινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που θα τη δούμε σήμερα μαζί και είχαμε την τύχη να λάβουμε χρηματοδότηση από την Κομισιόν στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Βρισκόμαστε στα μέσα του έργου και τελειώνουμε με το καλό τον Νοέμβρη του 2019. Τι είναι λοιπόν το Plaggy? Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας όπου τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Στον πυρήνα αυτής της κοινότητας είναι οι ιστορίες που μοιράζονται τα μέλη μεταξύ τους, τα οποία αυτές οι ιστορίες έχουν σχέση με τη φυσική, απτή πολιτιστική κληρονομιά, όσο και με τον άειλο πολιτισμό. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι, δηλαδή οι κοινότητες και οι ιστορίες τους. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μας ενδιαφέρει κυρίως η καθημερινή πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή δεν στοχεύουμε σε μεγάλα πράγματα, δεν στοχεύουμε στον Παρθενώνα. Στοχεύουμε σε πράγματα που γνωρίζουμε μεταξύ μας και θέλουμε να τα μοιραστούμε. Όπως λένε και οι φωτογραφίες, αυτό που θέλουμε είναι να προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά η οποία είναι τριγύρω μας. Θέλουμε να δείξουμε την τοπική κληρονομιά, τη γνώση, οι καθημερινές πρακτικές από ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα, αλλά δεν έχουν τρόπο να τα μοιραστούν με άλλους. Και προκειμένου να το κάνουμε αυτό, θέλουμε να κάνουμε μια δικτύωση γύρω από θέματα πολιτισμού και μέσα από τις ιστορίες και τις συζητήσεις πάνω σε αυτές τις ιστορίες να υπάρξει μια γεφύρωση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Η γενική ιδέα του έργου, το Plaggy αποτελείται από τρία βασικά πράγματα. Είναι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, που θα σας τα εξηγήσω τώρα ένα-ένα. Είναι το συγγραφικό εργαλείο και οι έξυπνες εφαρμογές. Οι έξυπνες εφαρμογές είναι εφαρμογές για κινητά. Όλα αυτά προφανώς ενώνονται με κάποιο τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιώντας το συγγραφικό εργαλείο, φτιάχνεις μια ιστορία, την οποία μετά την κάνεις publish σε αυτή την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία μετά μπορείς και να βιώσεις με τις έξυπνες εφαρμογές. Το όρος «βιώνω» είναι και αυτό στον πυρήνα της ιδέας. Δεν θέλουμε απλά κάποιος να διαβάζει μια ιστορία, θέλουμε να τη βιώσει. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες έξυπνες εφαρμογές, που είναι έτσι κάτι παραπάνω από μια απλή εφαρμογή που μπορείς να διαβάσεις κάτι. Είναι, ας πούμε, μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, μια εφαρμογή 3D audio. Θα τις δούμε όλες. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης είναι στο κέντρο του έργου. Όλα πάνε και κουμπώνουν εκεί πέρα πάνω. Έτσι προσπαθήσαμε, προκειμένου να το πουλήσουμε πιο όμορφα, το χαρακτηρίσαμε σαν το Facebook του πολιτισμού. Εντάξει, δεν θα φτιάξουμε το Facebook ξανά και θα έχουμε και κάποιες βασικές διαφορές με το Facebook. Σε εμάς, όπως σας είπα, ο πυρήνας είναι η ιστορία. Στο Facebook ο πυρήνας του είναι ο χρήστης. Στο Instagram, παραδείγματος χάρη, ο πυρήνας είναι η φωτογραφία και όλα μετά χτίζονται γύρω από αυτά. Εμάς ο δικός μας ο πυρήνας είναι η ιστορία, δηλαδή αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, η ιστορία που έχει να πει κάποιος, και προφανώς μετά θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες που προσφέρουν οι σύγχρονες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή να έχεις το κοινό σου, να μπορείς να μοιράζεις πράγματα, να κάνεις likes, να κάνεις σχόλια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα μπορούν να ενεργούν ως αφηγητές. Δηλαδή, θα δημιουργούν αυτές τις συναρπαστικές εξατομικευμένες ιστορίες, τις οποίες και θα μοιράζονται με τους φίλους τους και με το όποιο κοινό έχουν φτιάξει μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Το συγγραφικό εργαλείο θα είναι το εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιούν προκειμένου να φτιάχνουν αυτές τις ιστορίες. Θα υποστηρίζει ενεργά τις έξυπνες εφαρμογές. Με ποιο τρόπο? Δηλαδή, όπως σας είπα, μία από τις εφαρμογές που έχουμε είναι η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Με το δικό μας το εργαλείο θα το φτιάξουμε με ένα τέτοιο τρόπο και τώρα είμαστε στη διαδικασία στο τέλος του μήνα να κάνουμε release και την πρώτη έκδοση, την πρώτη beta έκδοση. Θα μπορεί κάποιος με απλά βήματα να φτιάχνει τέτοιες ιστορίες, οι οποίες μετά τις κάνει publish, σας είπα, στην πλατφόρμα και από εκεί πέρα θα μπορεί να τις τραβάει στις εφαρμογές που είναι στο κινητό. Και οι εφαρμογές. Μέσα στο έργο θα φτιάξουμε 4 εφαρμογές, οι οποίες θα είναι και δωρεάν, αφού λαμβάνουμε ούτως ή άλλως ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η πρώτη είναι της επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή κάποιος θα μπορεί μέσα από το κινητό του, κατεβάζοντας μια ιστορία που έχει φτιάξει ένας χρήστης, παραδείγματος χάρη, για ένα αντικείμενο, ας πούμε, για μια εκκλησία που είναι
σε ένα συγκεκριμένο μέρος και έχει καθίσει αυτός ο χρήστης, έχει φτιάξει μια ωραία ιστορία γύρω από αυτήν την εκκλησία. Μπορεί να έχει φτιάξει και ένα ωραίο 3D μοντέλο ή να έχει προσθέσει πληροφορία η οποία προφανώς δεν εμφανίζεται πάνω στην εκκλησία. Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή και κοιτώντας μέσα από το κινητό, θα μπορεί κάποιος χρήστης να βλέπει το λεγόμενο augmented reality, είναι η μετάφραση της επαξιωμένης πραγματικότητας, μέσα από το κινητό του. Μια δεύτερη εφαρμογή θα είναι μια περιηγητική εφαρμογή, τα λεγόμενα walking tours, που υπάρχουν αρκετές εφαρμογές τώρα. Θα φτιάξουμε και εμείς μια αντίστοιχη, αλλά αντίστοιχα θα τη δέσουμε μέσα από το δικό μας το δίκτυο και με εργαλεία που θα είναι εύκολο να φτιαχτεί. Θα μπορεί κάποιος να περιηγηθεί στην Αθήνα σε μια συγκεκριμένη διαδρομή που έχει φτιάξει ένας άλλος χρήστης, ο οποίος έχει κάτι να πει για αυτή τη διαδρομή. Μια τρίτη εφαρμογή θα είναι η εφαρμογή τριζιάστα του ήχου, που θα δώσουμε εργαλεία να μπορεί κάποιος να καταγράψει τριζιάστα έναν ήχο. Πάλι θα φέρω το παράδειγμα της εκκλησίας, δηλαδή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα μπορέσει να μπει μέσα και με συγκεκριμένο υλικό να καταγράψει πώς ακούγεται ο ήχος σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και μετά κάποιος άλλος χρήστης να μπει στην ίδια εκκλησία, χωρίς να έχει βέβαια όμως τη λειτουργία, και να μπορέσει να ακούσει πώς ακούγεται και να περιηγηθεί μέσα στο χώρο και αντίστοιχα να αλλάζουν οι πηγές ήχου, σαν να κινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσα στην εκκλησία. Και τέλος θα φτιάξουμε video games, τα οποία κυρίως είναι για μικρότερες ηλικίες, έτσι για να δώσουμε και κάποια εργαλεία και σε μουσεία να μπορούν έτσι να ζωντανεύουν λίγο τις συλλογές τους και να δημιουργούν ενδιαφέρον στους μικρούς επισκέπτες. Σε ποιους απευθύνεται το plugin? Όπως καταλαβαίνετε σε όλους, εξού και εικόνα, απευθύνεται κυρίως στους πολίτες που έχουν να πούνε κάτι, αλλά απευθύνεται και στους επαγγελματίες, απευθύνεται και στα μουσεία. Μπορούν μέσα από το plugin να φτιάξουν ιστορίες για να τραβήξουν κόσμο στα μουσεία τους ή για να πάνε τις ιστορίες των μουσείων έξω από τα μουσεία. Γενικότερα απευθύνεται σε όλους. Ποιος είναι ο βασικός... Γιατί το φτιάξαμε το plugin, γιατί το σκεφτήκαμε και το κάναμε, γιατί βασίζεται σε μια συγκεκριμένη σύμβαση, την οποία τη διαβάσαμε και μας έδωσε την ιδέα που θα σας την παρουσιάσω στα επόμενα slides, και ουσιαστικά τι κάνει, ανταποκρίνεται στην ανάγκη της κοινωνίας για ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι πολίτες πια δεν είναι μόνο παρατηρητές, δεν είναι μόνο καταναλωτές του υλικού, αλλά είναι και δημιουργοί. Και είναι και σημαντικοί παράγοντες επιρροής. Γι' αυτό φτιάχνουμε όλα αυτά τα εργαλεία, για να μπορέσουν οι πολίτες να πούνε και αυτοί τις δικές τους ιστορίες και να γίνουν μετά συζητήσεις πάνω σε αυτές τις ιστορίες, και πάει λέγοντας. Τα χαρακτηριστικά του έργου δεν είναι μια στατική εμπειρία όπως το καταλάβατε. Μιλάμε για βίωμα, μιλάμε για ιστορίες το οποίο θα μπορείς κάποιος να τη ζήσει μέσα από τις εφαρμογές. Είναι ουσιαστικά ένα δυναμικό εργαλείο που διευκολύνει την αλληλεπίδραση με τον πολιτισμό. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι στοχεύουμε στο να μεταφέρουμε, στο να ανοίξουμε λίγο την ευθύνη απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά, που τώρα ως επιτοπλίστων είναι στους ειδικούς και στους επαγγελματίες και στους ιδιώτες και στους ανθρώπους που έχουν κάτι να πούνε και σε αυτό το σημείο δεν έχουν ένα βήμα. Και βασικό είναι θέλουμε να ενισχύσουμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Όλα τα εργαλεία θα είναι προσιτά σε όλους, ειδικά τα εργαλεία τα οποία θα φτιαχτούν κατά τη διάρκεια του έργου θα είναι και δωρεάν προς χρήση. Και όχι μόνο αυτό, θα δώσουμε και δυνατότητες σε developers οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δικό μας οικοσύστημα, να μπορούν να φτιάξουν δικές τους εφαρμογές και να χρησιμοποιούν τις δικές μας ιστορίες με ένα δικό τους τρόπο. Και βέβαια θα είναι σε δικιά τους επιλογή οι δικές τους εφαρμογές, αν θα είναι δωρεάν ή αν θα είναι επιπληρωμή ή τέλος πάντων ποιο business model θα ακολουθήσουν. Ουσιαστικά με αυτές τις τεχνολογίες θα επιτρέψουμε στους πολίτες της Ευρώπης, οπουδήποτε, να έχουν την καλύτερη κατανόηση του τοπικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών. Σας είπα, είναι να βιώνει την ιστορία, αλλά όταν κάποιος έχει μια ιστορία, μετά μπορεί να ξεκινήσει και μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτήν την ιστορία. Μπορεί να υπάρχουν ανακρίβειες, μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική οπτική γωνία πάνω σε αυτήν την ιστορία. Θέλουμε να φτιάξουμε τα εργαλεία μας με τέτοιο τρόπο και τα φτιάχνουμε τα εργαλεία μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουμε μετά να γίνονται και συζητήσεις. Εξού και η μεγάλη χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό προφανώς θα οδηγήσει, έτσι αν γίνει και με ένα
θετικό τρόπο στην καλύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των ομάδων. Σας είπα για τη σύμβαση του Φάρο, ουσιαστικά είναι η σύμβαση για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία. Γράφτηκε το 2005, το 2011 ενεργοποιήθηκε και ένα από τα άθρα της λέει ότι όλοι μας, μόνοι μας ή συλλογικά, έχουμε το δικαίωμα να επωφελούμαστε από την πολιτιστική κληρονομιά και να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό της. Διαβάζοντας εμείς αυτή τη σύμβαση, πραγματικά μας ήρθε η ιδέα για το έργο και ουσιαστικά τι προτείναμε, είπαμε ότι εμείς θα φτιάξουμε τα τεχνολογικά εργαλεία για να προωθήσουμε αυτές τις ιδέες οι οποίες παρουσιάζετε εσείς στη σύμβαση. Ναι, σας είπα, διαμορφώθηκε το 2005, τέθηκε σε ισχύ το 2011, έχει υπογραφεί από κάποιες χώρες, από κάποιες άλλες χώρες ακόμα δεν έχει υπογραφεί. Αντιμετωπίζει και αυτή η σύμβαση την υλική και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή δίνει επίσης βάση και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Και δίνει έμφαση στο να πάρουν βήμα οι κοινωνικές ομάδες και οι πολίτες στο να εκφράσουν τις απόψεις τους. Όπως σας είπα για τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, σύμφωνα με τη σύμβαση η πολιτιστική κληρονομιά δεν συνίσταται μόνο στα αντικείμενα και στις περιοχές, αλλά στις ερμηνείες και στις χρήσεις που αποδίδονται σε αυτά από τους ανθρώπους. Αυτά είναι προφανή πράγματα και κάποιος όταν τα λέει πραγματικά ακούγονται αυτονόητα, αλλά όταν είναι γραμμένα έτσι, υπάρχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα και ειδικά όταν υπάρχει και ένα πρόγραμμα που προσπαθούν αυτά τα πράγματα να τα ενεργοποιήσουν και να τα κάνουν να έχουν μεγαλύτερη ισχύ μέσα στην Ευρώπη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της σύμβασης είναι ότι δεν είναι υποχρεωτική, έχει προαιρετικό χαρακτήρα, ακολουθώντας έτσι αυτή τη δημοκρατική έννοια που έχει ότι όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε, εάν το θέλουμε προφανώς. Άρα λοιπόν, έτσι αν θέλουμε εν κατακλείδη να πούμε ποια θα είναι η συμβολή του πλάγκη. Το πλάγκη θα ενθαρρύνει την πολιτισμική συμμετοχή του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών. Θα τους δώσει τη δυνατότητα να αφηγούνται τη δικιά τους εμπειρία, να μοιράζονται τη γνώση, να μοιράζονται την πολιτιστική περιουσία του τόπου τους και με αυτόν τον τρόπο θα συνθέσουν το πάλι της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Ίσως έχουμε και δύο λεπτάκια, μια που ήμουν πολύ γρήγορος, ναι, για κάποια ερώτηση, αν κάποιος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Παρακαλώ. Η εφαρμογή θα τρέχει μόνο όταν θα βρίσκεται στο περιβάλλον που θα... Όχι. Θα μπορείς να τη δεις και στο σπίτι. Βέβαια, είναι εφαρμογή web. Mm. Οι εφαρμογές... Προφανώς web θα ήταν, άρα εννοώ ότι θα μπορείς να κατανακούσεις τους ήχους και όλα αυτά. Ναι. Επιλέγοντας και άσεις τους. Ναι. Θα υπάρχει... Εκεί βέβαια χάνεις λίγο το βιωματικό της ιστορίας, δηλαδή δεν μπορείς να κινηθείς μέσα στην εκκλησία. Παρ' όλα αυτά όμως μπορείς να το ακούσεις. Mm-hmm.